Θάνο μου, καλώς όρισες στο No Music No Life, σε μια εκπομπή που σήμερα είναι ακριβώς φτιαγμένη, επιτηδευμένα φτιαγμένη, ώστε να σε υποδεχτεί. Αφιερωμένη λοιπόν στις μουσικές του ακορντεόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου και που έτσι τα λέμε επιτέλους, αλλά και φυσικά που η εκπομπή ολόκληρη είναι αφιερωμένη στο όργανο που πραγματικά είναι η ζωή μου όλη. Το ακορντεόν δεν είναι απλά, πώς το λένε, ένα μέσο επιβίωσης ή ένα μέσο που κάνω απλά τη δουλειά μου ή οτιδήποτε. Για μένα είναι συνυφασμένο με όλες τις εκφράσεις μου σαν άνθρωπος και σαν μουσικός κατ' επέκταση. Οπότε με μεγάλη χαρά ήρθα να τα πούμε. Είναι και δική μας η χαρά, γιατί ξέρεις ότι και εγώ, αν ξέρω λίγα πράγματα από μουσική, είναι έτσι ένας εραστεχνισμός στο ακορντεόν. Οπότε επιτέλους υποδέχομαι έναν ακορντεονίστα στις εκπομπές μου. Λοιπόν, ναι, ωραία, καλά ξεκινάμε για το ακορντεόν και πόσο το αγαπάς, αλλά πήγαινε με εκεί που το πρώτο έπιασες στα χέρια σου, γιατί δεν είναι και από τα, ας το πούμε, δημοφιλέστερα, σε εισαγωγικά, τα πιο εύκολα, εκτός εισαγωγικών, όργανα, και πάντως όχι από αυτά που επιλέγουν πολλά παιδιά να σπουδάσουν, να ασχοληθούν. Εκτός να μου πεις εσύ το αντίθετο. Κοίταξε, τώρα πια είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Την δεκαετία του 80, στις αρχές του 80, ήταν τελείως αλλιώς το τοπίο. Ήταν πολύ πιο δύσκολα όλα. Αυτό που μου αρέσει να λέω έτσι, όποτε μιλάω για τη σχέση μου με το όργανο, είναι ότι κατά βάση θα την περιέγραφα καρμική. Μάλιστα. Σκέψου ότι 4,5 χρονό ήμουν όταν με πήρε ο πατέρας μου από το χέρι για να πάμε να διαλέξω για πρώτη φορά εγώ τι δώρο θέλω να μου πάρουν οι γονείς μου, ας πούμε, την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων. Για πρώτη φορά θα διάλεγα εγώ. Και όπως πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς δίπλα από το μαγαζί με τα παιχνίδια, ήταν το μαγαζί με τα μουσικά όργανα, ο μουσικός ήχος του Ανθομελίδη, ας πούμε, για όσους έτσι τυχαίνει να ξέρουν. Και κόλλησα στη βιτρίνα κοιτάζοντας ένα ακορντεόν. Μου λέει ο πατέρας μου, δίπλα είναι τα παιχνίδια, δεν είναι από εδώ, έλα πρέπει να πάμε από την άλλη μεριά. Και του λέω, όχι, εγώ αυτό θέλω. Οπότε μπήκαμε μέσα, βρήκαν ένα παιδικό, ένα πλαστικό, έτσι, μικρό οργανάκι και τα λοιπά, μου πήρανε σε πρώτη φάση. Και αυτή ήταν η πρώτη μου, έτσι, επαφή και γνωριμία με το όργανο. Βέβαια, έκτοτε αυτό ήμουνα μονίμως με το οργανάκι αυτό στα χέρια. Οπότε πολύ έτσι, ευτυχώς, ας πούμε, είχαν τη διάβγεια οι γονείς μου να μπουν στη διαδικασία από πολύ νωρίς να μου πάρουν ένα κανονικό όργανο και να ψάξουν να βρουν και έναν δάσκαλο που ήταν πολύ δύσκολο στην επαρχία. Γιατί εγώ είμαι από το Λαγκαδά, ο οποίος Λαγκαδάς είναι 25 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και εκείνη την περίοδο δεν είχαμε καν επικοινωνία. Δηλαδή, ο δρόμος που ένωνε την πόλη της Θεσσαλονίκης με το Λαγκαδά ήταν ένα στενός δρόμος, μια ταλαιπωρημένη διαδρομή κτλ. Δηλαδή δεν υπήρχαν δάσκαλοι, δεν υπήρχε πρόσβαση σε οδεία. Οπότε ξεκίνησα έτσι τα πρώτα μαθήματά μου με κάποιον μουσικό του Λαγκαδά, έτσι, και κάναμε κάποια ιδιαίτερα, και πολύ νωρίς άρχισα να πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη σε οδείο. Μάλιστα. Κάπως έτσι λοιπόν έγινε η πρώτη επαφή. Οπότε γι' αυτό έτσι πολύ δικαιολογημένα είπα πριν ότι από τότε που με θυμάμαι έχω το ακορντεόν στα χέρια μου. Είναι η πιο παλιά θύμησή μου, ας πούμε, είναι εγώ με ένα ακορντεόν στα χέρια. Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα κομμάτι που έχεις επιλέξει εσύ από την δισκογραφία σου. Νομίζω είναι το Havana Nights, να μας μιλήσεις γι' αυτό και με αυτό να ξεκινήσουμε λίγο και την κουβέντα. Αν και κατά πόσον τελικά, αφού σε ακούσουν για άλλη μια φορά οι ακροατές μας, το ακορντεόν είναι ένα παραδοσιακό όργανο, ταγμένο σε παραδοσιακούς σκοπούς και στόχους. Να το αναιρέσουμε αυτό ακούγοντας το πρώτο σου κομμάτι. Έτσι. Το Havana Nights είναι από τη δουλειά που κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη ουσιαστικά, τη Spicy Margarita. Είναι το κομμάτι, το πρώτο που επιλέξαμε να κάνουμε και βίντεο κλιπ. Ένα μουσικό κομμάτι που συνδυάζει κατά κάποιο τρόπο τις μουσικές των Βαλκανίων με αυτές της Κούβας, που έτσι πραγματικά νομίζω ότι σαν λαοί, παρόλο που είμαστε τόσο μακριά, μας ενώνει η αγάπη μας αυτή για τη μουσική που είναι νομίζω στο DNA και των Βαλκάνιων και των Κουβανέζων αντίστοιχα. Πάμε να ακούσουμε πολύ διαφορετικό ήχο. Thank you.
Μετά από το Havana Nights, νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην κουβέντα που ξεκινήσαμε, Θάνο. Αν το ακορντεόν τελικά είναι ένα παραδοσιακό όργανο που πρέπει οπωσδήποτε να το συνδέουμε με παραδοσιακή μουσική ή άντε να φτάσουμε και μέχρι τα ρεμπέτικα. Μέχρι κάπου εκεί νομίζω οι περισσότεροι πιστεύουν ότι πηγαίνει. Για πες μας. Όχι, αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο το μεγάλο λάθος που σχηματίζει ή τουλάχιστον σχημάτιζαν παλιότερα ο περισσότερος κόσμος για το ακορντεόν. Αυτό που πρώτο πράγμα λέω σε όλους μου ας πούμε τους μαθητές από τα πρώτα μας, έτσι, από τις πρώτες μας κουβέντες είναι ότι το όργανο μας είναι τόσο εύπλαστο που πήρε κατευθείαν πρωταρχικό ρόλο και θέση μαζί με την κιθάρα σε όλες τις λαϊκές μουσικές του κόσμου. Ακορντεόν θα δεις να παίζει από την, ας πούμε εδώ γύρω, από τα Βαλκάνια, την Δυτική Ευρώπη, τη Ρωσία, αλλά αν πάμε πιο κάτω, παίζει στην Αφρική, σαν Ήπειρο στην Αφρική. Παίζει ακορντεόν από την άλλη μεριά, από πάνω από τον Καναδά μέχρι κάτω σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις Σκανδιναβικές χώρες, στην Κίνα, στην Ινδία. Και όχι απλά παίζουν κάποιοι, παίζουν χιλιάδες κόσμου τις παραδοσιακές τους μουσικές. Είναι λοιπόν ένα όργανο το οποίο έχει τεράστιο ρεπερτόριο από τη μία και φυσικά έχει εξελιχθεί, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα τα όργανα που έχουν μπει, όλα τα λαϊκά όργανα που μπήκαν στη βιομηχανική παραγωγή μπορέσανε και ξεχρονιστήκανε και παίξανε και όλα τα επόμενα είδη. Με το ακορντεόν μπορεί να παίξει κλασική μουσική. Έχουν γραφτεί εξαιρετικά πράγματα και για ακορντεόν στη σύγχρονη, ας το πούμε έτσι, ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Έχει παίξει στη τζαζ πολύ μεγάλο ρόλο. Έχει συνοδεύσει άπειρες φωνές, την Edith Piaf. Το συναντάμε σε πάρα πολλά μουσικά είδη. Οπότε θα έλεγα ότι αν πούμε ότι το ακορντεόν μπορεί μόνο να παίξει, ξέρω εγώ, παραδοσιακά και λαϊκορεμπέτικα, νομίζω ότι είναι λίγο... το στριμώχνουμε μέσα σε ένα πολύ μικρό το πεδίο. Το αδικούμε, ναι. Νομίζω. Είναι αδικία. Ναι, έτσι ναι. Θα έλεγα. Θάνο μου, Stella's Eyes. Δύο κουβέντες για αυτό το κομμάτι, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις να μας πεις κάτι. Το Stella's Eyes είναι η πρώτη μου απόπειρα να γράψω κάτι το οποίο από πίσω θα έχει ορχήστρα εγχόρδων. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια φλερτάρω έτσι με την ιδέα του να παίξω με ένα τέτοιο σχήμα, αλλά ποτέ δεν μου είχε δοθεί και η ευκαιρία, αν θέλεις, μέχρι εντάξει, τα τελευταία χρόνια που γνωρίστηκα με τη Στέλλα, τη γυναίκα μου, που παίζουμε και μαζί, η οποία είναι τσελίστρια. Έχουμε κάνει και τον ντουέτο, το Tales from the Box, και παίζουμε παρέα μουσικές με ένα ακορντεόν και ένα τσέλο. Και μέσα από όλη αυτή την τριβή γεννήθηκε το κομμάτι και στον δίσκο, στο Spicy Margarita, το Stella's Eyes με άλλα δύο κομμάτια μπήκε και ενορχιστρώθηκε με κουαρτέτο εγχόρδων. Πολύ αγαπημένο μουσικό θέμα και πραγματικά έτσι είναι από τα κομμάτια που ξύπνησα και το είχα στο κεφάλι μου και απλά έπιασα το όργανο και το έπαιξα. Ούτε το έψαξα, ούτε το ταλαιπώρησα, ούτε με ταλαιπώρησε. Με περίμενε απλά να το παίξω για να βγει. Το ακούμε. Το ακούμε λοιπόν και το απολαμβάνουμε. Oh, oh, oh.
Θάνο Σταυρίδη. Εντάξει με τα κορδεόν, εντάξει με τα υπέροχα μάτια της Στέλλας, εννοώ το υπέροχο κομμάτι, μην παρεξηγηθώ, και το Spicy Margarita που μας οφείλεις να μας πεις για τον τίτλο. Το Spicy Margarita δεν το έχω αφήσει, αλλά πρώτα θέλω να μου πεις πώς πάντρεψες το ακορντεόν με την τζαζ και πώς τελικά θεωρείσαι και ως ένας παίκτης τζαζ πλέον, πέραν των υπολείπων ειδών που ξέρω ότι παίζεις. Ναι, καλά, η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν θα έλεγα, θα μπορούσα να περιγράψω τον εαυτό μου σαν παίχτη της jazz. Την αγαπώ πάρα πολύ. Αν κάποιος δηλαδή, το αναφέρω αυτό γιατί λίγο παρεξηγημένα, όταν κάποιος μιλάει για jazz, έχει στο μυαλό του την αμερικάνικη εκφραστική παλέτα, ας το πούμε έτσι. Και γι' αυτό, όλο αυτό που έχει να κάνει με το bebop και τα λοιπά και τα λοιπά. Για μένα έτσι. Η jazz είναι, αν θέλεις, το αγαπημένο μου μουσικό είδος, από την άποψη του ότι έχει την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και της φόρμας και το πώς μπορείς να κινηθείς μέσα σε αυτή τη φόρμα. Τώρα, το πώς μπήκε όλη αυτή η μουσική στη ζωή μου. Καταρχάς, από πολύ νωρίς, από μαθητής ακόμα, έμπλεξα με δασκάλους οι οποίοι την εποχή εκείνη, που ανέφερα και πριν ότι ήταν δύσκολη, μ' είχαν πείσει κατά κάποιο τρόπο ότι με το ακορντεόν δεν θα βγάλω λεφτά. Τη δεκαετία του 80, ας πούμε, είχα έναν δάσκαλο τότε που λέγει ότι δεν θα τα καταφέρει. Το όργανο είναι πεθαμένο. Δεν έχει ζωή. Καλύτερα να παίξεις πλήκτρα. Τότε ήταν τα πλήκτρα στη μόδα. Ναι. Οπότε πήρα κι εγώ και πλήκτρα. Άρχισα να μαθαίνω, να κάνω και... Να σε ρωτήσω κάτι αυθόρμητα. Ναι. Το αριστερό σου χέρι δουλεύει στα πλήκτρα, γιατί εμένα είναι κουλό. Δουλεύει γιατί το έχω δουλέψει. Το έχεις δουλέψει. Ναι. Έχω κάνει μέσα στα πλαίσια των σπουδών του ΟΔΙΟΥ και σπουδές πιάνω. Και σπουδές πιάνω. Α, ωραία. Ναι. Ωραία. Αλλά με τα πλήκτρα η αλήθεια είναι ότι με το αρμόνιο, σαν αρμόνιο, ας πούμε, και την εποχή εκείνη όπως ήταν, δεν μ' άρεσε όταν το όργανο δεν παλόταν πάνω μου. Οπότε άρχισα να ψάχνω άλλα όργανα και έτσι προέκυψε στη ζωή μου το σαξόφωνο. Είμαι διπλωματούχος σαξοφωνίστας. Έχω πάρει στο ΟΔΙΟΥ δηλαδή δίπλωμα. Το ξέρω και θα σε ρώταγα. Έφτασες μέχρι το δίπλωμα. Ναι. Ναι. Πνευστός δηλαδή, έτσι κι αλλιώς πνευστός. Ή στα χέρια. Έτσι. Οπότε, εντάξει, καταλαβαίνεις φυσικά ότι παίζοντας σαξόφωνο δεν θα μπορούσα να μην δεν παίξω τζαζ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ήρθα σε επαφή και γνώρισα αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Όπως ανέφερα και πριν, αγαπημένες μου μουσικές είναι αυτές της Latin Jazz. Δηλαδή, από τους αγαπημένους μου σαξοφωνίστες είναι ο Πακίτο. Πακίτο Τριβέρ. Λοιπόν, και όταν έτσι γνώρισα, ψάχνοντάς τον, αυτά που κάναν στην αρχή με τους Ιρακέρε, με τον Αρτούρο Σαντοβάλ και πώς άρχισαν να αναμειγνύουν τη δικιά τους παραδοσιακή μουσική με το jazz ιδίωμα και τον εκφραστικό και αρμονικό πλούτο, ας πούμε, της jazz μουσικής και πώς το βάλαν αυτό μέσα στα παραδοσιακά δικά τους ακούσματα, άρχισε να μπαίνει σε μένα το σαράκι του πώς θα μπορούσαν να... αυτό το πράγμα να το κάνουμε στις δικές μας μουσικές. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, σαν φοιτητής πια και όντας, πώς το λένε, είχα ήδη αρχίσει να κατασταλάσω μέσα μου ότι είμαι ακορντεονίστας παρά σαξοφωνίστας εν τέλει, άρχισα με το ακορντεόν. Είχαμε φτιάξει τότε ένα σχήμα, ας πούμε, που λεγόταν Βόρειοι Εταίροι, μαζί με τον Βασίλη τον Κομματά, τον Νίκο τον Ψοφογιώργο, στα τύμπανα, τον μεγάλο αυτό ντράμερ που μας έφυγε πολύ άδικα πολύ νωρίς. Και την Έλσα τη Μουρατίδου, είχαμε φτιάξει ένα σχήμα όπου παίζαμε ουσιαστικά παραδοσιακές μουσικές, αλλά με πολύ έτσι free αυτοσχεδιασμό και νοοτροπία. Ήταν η περίοδος που είχαμε γνωριστεί και με τις μουσικές του Φλόρου του Φλωρίδη και το πώς έπαιζε και αντιμετώπιζε και αυτός λίγο έτσι με την μπάντα της Φλόρινας, ειδικά στις τελευταίες του δουλειές και τα... Οπότε έτσι άρχισε αυτό το ζήμωμα. Το ωραίο με τη μουσική είναι ότι δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ένας χανής, ένας ωκεανός που όσο μπαίνεις μέσα, τόσο παραπάνω πράγματα γνωρίζεις και σου ανοίγονται.
Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, ας πούμε, και πραγματικά πλέον δεν θα μπορούσα να... Δηλαδή, ακόμα και όταν παίζω παραδοσιακές μουσικές, είναι και ο λόγος κιόλας που δεν μπορώ να παίξω σε πανηγύρια, ας το πούμε έτσι, καθαρά αυθεντικά, γιατί εμένα αυτό που μου αρέσει είναι να μπολιάζω άλλα πράγματα μέσα σε αυτή τη μουσική. Δηλαδή να παίρνω τη ρίζα, τη μουσική, ας πούμε, τη παραδοσιακή, και να την μπολιάζω με άλλα πράγματα. Με jazz, με jazz στοιχεία, με κλασικά στοιχεία, με rock στοιχεία. Οπότε βγαίνει κάτι σημερινό, πολύ σημερινό. Μάλιστα, μάλιστα. Άλλο ένα κομμάτι θέλω. Θα μας το δώσεις. Ακούσουμε το τις χίλιες και μία ιστορίες. Πάμε. Πάμε για να συνεχίσουμε τις ιστορίες μας μετά από αυτό. Τέλεια. Thank you.
Θάνο μου, επειδή έχεις ήδη μια μακρά πορεία στο χώρο της μουσικής, μίλησέ μας λίγο για μερικές από τις υπέροχες αυτές τις συνεργασίες που ξέρω ότι έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς από τη μία πρόλαβα τη μουσική στην πολύ καλή της περίοδο. Πρόλαβα δηλαδή την μεγάλη άνθηση της μουσικής πριν αρχίσει να παίρνει την, ας το πούμε, κάτω βόλτα όλο αυτό το πράγμα με τα μνημόνια μετά κτλ. Από πολύ νωρίς έτσι γνωρίστηκα με την Βανθία Τυρεπούτσικα και παίξαμε τότε τις μουσικές της πολιτικής κουζίνας όταν βγήκε η ταινία, ας πούμε, και το soundtrack μετά, και γυρίσαμε την Ελλάδα και όχι μόνο παίζοντας τις μουσικές αυτές. Κάπως έτσι, από τότε ήμουνα 20 κάτι, ας πούμε, πολύ πιτσιρικάς. Mm-hmm. Άρχισα να γνωρίζουμε και με άλλο κόσμο. Παίξαμε λοιπόν, έχω παίξει με την Άλκηση την Πρωτοψάλτη, με τον Σοκράτη το Μάλαμα, πρόσφατα, ας πούμε, πριν από λίγα χρόνια, με τη Ματούλα τη Ζαμάνη. Μπήκα στη δισκογραφία, έτσι έχω τη χαρά να παίζω σε πάνω από 100 δίσκους έντεχνους, παραδοσιακούς, τζαζ. Και όλες αυτές οι συμμετοχές συνεπάγονται και γνωριμίες με κόσμο που πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου που τους έχω γνωρίσει. Το ωραίο με τη μουσική είναι ότι μπορείς να γνωριστείς με κάποιον που ακόμα και αν δεν μιλάς την ίδια γλώσσα μαζί του, μπορείς να επικοινωνήσεις πιο βαθιά από το αν θα μιλούσες την ίδια γλώσσα. Η μουσική είναι μια τόσο βαθιά έτσι γλώσσα επικοινωνίας που πραγματικά έχω ζήσει απίστευτα ωραίες καταστάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Έχω γνωριστεί με τον Θεοδόση τον Σπάσοφ, έχουμε παίξει με τον Βλάτκο τον Στεφάνοφσκι, με τον Πεταράλτσεφ, με μουσικούς τεράστιας εμβέλειας και έχουμε κάνει εξαιρετικά πράγματα. Και όχι μόνο του εξωτερικού, έτσι όπως είπα, ας πούμε, και όχι μόνο και τραγουδιστές επίσης ή συνθέτες. Με πολύ μεγάλη χαρά, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που τον πήρα τηλέφωνο, ο Γιώτης του Κιουρτσόγλου έγραψε στον πρώτο μου δίσκο και κάπως έτσι μπήκε και στην μπάντα στους Drum. Δηλαδή, άλλος ένας τεράστιος έτσι, και αγαπημένος φίλος και τεράστιος μουσικός, ο οποίος τίποτα, απλά είπε ένα ναι και ξαφνικά βρεθήκαμε να διανύουμε από το 16 μέχρι σήμερα μαζί μονοπάτια και δρόμους πολύ όμορφους. Νομίζω κάπως έτσι είναι, ο Γιώτης κάπως έτσι είναι. Τα φιλιά μας αν μας ακούει, ναι. Ναι. Εντάξει, και όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν έχω ζήσει πολύ ωραίες καταστάσεις, πολύ ωραίες σχέσεις και πολύ ζωντανά και ωραία συναισθήματα μέσα από τη μουσική. Μάλιστα, μάλιστα. Και εμείς έχουμε ακούσει και σε έχουμε απολαύσει σε όλα αυτά που λες, αλλά θέλαμε να τα πεις, να τα ομολογήσεις ο ίδιος και τώρα θα ομολογήσεις. Τι είναι αυτός ο τίτλος, το Spicy Margarita, αφού πάμε στο ομότιτλο κομμάτι. Ναι, ναι. Spicy Margarita. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βάφτισα εγώ το κομμάτι και τον δίσκο, κατ' επέκταση. Το κομμάτι, γενικά όταν γράφω κάτι, πρώτα το γράφω, του δίνω έναν κωδικό άσχετο σαν ονομασία, οτιδήποτε θα μπορούσε να ήταν, και όταν έρχεται η διαδικασία της έκδοσης δίνω τον τίτλο. Στο συγκεκριμένο λοιπόν, όταν έγραψε τις κιθάρες ο Δημήτρης Ολάπας, αφού τέλειωσε μου λέει, φίλε, αυτό το κομμάτι είναι έτσι σαν να ακούς μουσικούλα, να είσαι σε ένα μπαράκι, να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα και να πίνεις ποτό. Του λέω, τι ποτό θα έπινες? Μου λέει, μια μαργαρίτα. Και του λέω, να ορίστε, το βαφτίσαμε. Spicy Margarita λοιπόν. Μάλιστα, εντάξει. Κομμάτι. Τώρα ήρθε και έδεσε με το No Music No Life, γιατί εδώ διαφημίζουμε κοκτέιλ, ας πούμε. Κάθε φορά λέμε, βάλτε ένα ποτάκι να ακούσουμε ένα κομμάτι. Έτσι. Σήμερα το ποτό θα είναι λοιπόν μια spicy margarita. Έτσι κι αλλιώς, δικαιωματικά. Κερασμένο λοιπόν από το Θάνο, το επόμενο cocktail drink.
Θάνο, ήπιαμε το κοκτέιλ, αλλά δεν μας έχεις πει ως δάσκαλος, την παρουσία σου δηλαδή στο μουσικό χώρο ως δάσκαλος και ως πανεπιστημιακός πλέον, όχι πλέον, για αρκετό διάστημα, έτσι, δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνεις. Ναι, είναι η δεύτερη μου, ας το πούμε έτσι, ιδιότητα, αλλά πάντα σε συνδυασμό και συνάρτηση με τη μουσική. Στο επίπεδο της σπουδής μου, αν θέλεις, είμαι εθνομουσικολόγος. Τέλειωσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το τμήμα της μουσικολογίας. Mm-hmm. Και η έρευνά μου ήταν γύρω από το ακορντεόν και τη θέση του και την τεχνική του μέσα στις ορχήστρες της Ανατολικής Ομιλίας, στις ορχήστρες της Βορειοθρακιώτικης, ας το πούμε έτσι. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, εντάξει, από πολύ νωρίς ξεκίνησα να κάνω μαθήματα, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν χρειάστηκε πλέον να δουλέψω για να ζήσω, επέλεξα να κάνω μαθήματα για να μπορώ να παίξω τις μουσικές που θέλω και να μην μπω στη νύχτα. Δηλαδή η εύκολη λύση για μένα θα ήταν, ας πούμε, να παίζω σε μαγαζιά με μπουζούκια. Ναι. Αυτό το απέφυγα με πολύ περισσότερο κόπο, ας πούμε, γιατί γυρνούσα από σπίτι σε σπίτι και έκανα ιδιαίτερα. Πιτσιρικάς, ναι. Για να μπορώ να έχω όμως την άνεση να παίζω τις μουσικές που θέλω εγώ. Έτσι λοιπόν από τα 18 μου κάνω μαθήματα, δηλαδή παράλληλα με το κομμάτι του να παίζω, ασχολούμαι και με το κομμάτι της διδαχής. Πριν λοιπόν από 12 χρόνια μπήκα σαν καθηγητής στο τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής που ήταν στο ΤΕΙ της Άρτας, το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι πλέον τμήμα μουσικών σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πια, εδώ και τρίτο χρόνο φέτος. Mm-hmm. Και ουσιαστικά διδάσκω ακορντεόν, διδάσκα και μουσικά σύνολα. Και έτσι το ωραίο που έχει η σχολή στην Άρτα είναι το ότι βρίσκονται παιδιά που παίζουν και δημιουργούνται οι αυριανοί πυρήνες, ας το πούμε έτσι, από παρέες. Είναι το ίδιο πράγμα που γίνεται κατά τη στοιχεία και στην Κέρκυρα, και στο Πανεπιστήμιο, ναι. Μακεδονίας, ας πούμε, στο ΠΑΜΑΚ. Δημιουργούνται πυρήνες από παρέες μουσικών που αύριο θα παίξουν και θα, με το καλό να, πώς το λένε, να βγουν μπροστά και να κάνουν πράγματα η νέα γενιά, ας το πούμε έτσι. Και είναι πολύ έτσι ωραίο το ότι σκέψω ότι στην Άρτα βρεθήκαμε να διδάσκουμε όλοι όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή μουσική πρώτης γραμμής. Ο Δημήτρης Μιστακίδης, δίδασκε ο Φώτης ο Σιώτας, ο Μπασλάμ έχει περάσει, έχουν περάσει όχι, ο Αρκαδόπουλος, ο Απέργης στα πρώτα χρόνια. Μουσική πραγματικά είναι αυτή που είναι στην πρώτη γραμμή της μουσικής δημιουργίας, στο κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής, γιατί ήταν τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Οπότε τα παιδιά γνωρίζανε όλο αυτό το πράγμα από πρώτο χέρι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το ίδιο που γίνεται, ξαναλέω, και με το τμήμα jazz στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το τμήμα της κλασικής μουσικής και όχι μόνο στο ΠΑΜΑΚ. Και πραγματικά για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά του να μπορώ να μεταλαμπαδεύω όλα αυτά για τα οποία έτσι ταλαιπωρήθηκα να τα μάθω. Γιατί εγώ όταν ψαχνόμουν με το ακορντεόν και το πώς παίζει στα Βαλκάνια, δεν υπήρχε ούτε YouTube, ούτε το ίντερνετ δεν υπήρχε με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Οπότε περίμενα πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι να πάμε καμιά βόλτα στα Βαλκάνια, να γυρίσω, να γνωρίσω κόσμο, να αγοράσω κασέτες, τις οποίες θα τις λιώσω στην κυριολεξία για να μάθω πώς παίζουν και να αποκωδικοποιήσω το στυλ. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο με ταλαιπώρησε, σε εισαγωγικά βέβαια, έτσι, πολύ ωραία ταλαιπώρια, να το λέμε. Όλο αυτό προσπαθώ και πολύ χαίρομαι, ας πούμε, που μπορώ να το δώσω στα επόμενα παιδιά. Στα νέα παιδιά που αγαπάνε, ας πούμε, το ακορντεόν και θα το πάνε, μακάρι ας πούμε, να το πάνε και ένα βήμα παραπέρα από εκεί που το φέραμε όλοι εμείς μέχρι εδώ σήμερα. Μάλιστα. Θάνο μου, ένα κομμάτι ακόμα, ποιο λες? Λοιπόν, θα βάλουμε το Route Y75. Η διαδρομή Y75 είναι ουσιαστικά ο κεντρικός οδικός άξονας που ξεκινάει από την Κρήτη και τελειώνει στην Νορβηγία, ενώνοντας την Ελλάδα με όλα τα Βαλκάνια. Είναι ο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Έτσι, απλά έχει πολύ μεγαλύτερη επέκταση και συνεχίζει μέχρι πάνω. Όλα αυτά τα χρόνια είμαι στην κυριολεξία με το ακορντεόν στην πλάτη και μια βαλίτσα πάντα μέσα στο αυτοκίνητό μου να γυρνάω. Πριν το lockdown, κάθε εβδομάδα μετακινούμουν σε τρεις πόλεις, τουλάχιστον. Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Άρτα που δίδασκα. Όπως καταλαβαίνεις, αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος που τον έχω περπατήσει πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο.
Και φυσικά τον έχω ταξιδέψει και πιο πάνω, και δηλαδή στο κομμάτι που ανεβαίνει και πάει στην Βόρεια Μακεδονία, που πάει στη Ιουγκοσλαβία, στη Σερβία, που πάει στη Βουλγαρία, που ανεβαίνει. Δηλαδή, τον έχω περπατήσει τόσο πολύ και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα κομμάτι που στις συναυλίες όταν το παίζουμε μου αρέσει να λέω ότι είναι η βαλκανική έκδοση του Sweet Home Alabama. Α, μάλιστα. Οπότε ωραία. Ας το ακούσουμε. Ας το ακούσουμε, η πορεία της ζωής σου, ας το πούμε έτσι, το ταξίδι σου. We'll be right back.
Θάνο μου, τι καινούριο ετοιμάζεις? Και βέβαια έχουμε και το Spicy Margarita, το οποίο βγαίνει όπου να είναι, οπότε μίλησέ μας λίγο γι' αυτό και να μας αποχαιρετήσεις και να σε αποχαιρετήσουμε με ένα κομμάτι ακόμα. Λοιπόν, το Spicy Margarita έχει 2 μήνες που κυκλοφόρησε διαδικτυακά και τώρα περιμένω λογικά στις επόμενες 1-2 εβδομάδες να έχω και τα δισκάκια, να έχω CD, να έχω hard copy. Mm-hmm. Ευελπιστώ ότι θα το κάνουμε και βινήλιο, γιατί έτσι μέσα σε όλα τα άλλα το αγαπάμε πάρα πολύ, το σπόρ ας πούμε του βινήλιου, τον ήχο που βγαίνει από το αναλογικό κομμάτι έτσι, της μουσικής μετάδοσης. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει με το καλό από την Artway Τεχνότροπων, ελληνική εταιρεία που έχει πολύ έτσι, νέο κόσμο και που έχει βγάλει δουλειές πολύ ωραίες και στηρίζει την δημιουργία σε αυτό το εναλλακτικό, ας το πούμε, είδος μουσικής που δεν θα μπορούσαμε να το πούμε και τόσο popular κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται βοήθεια. Και από εκεί και μετά, σε όλο αυτό το διάστημα της δεύτερης καραντίνας, ξέρεις, η δημιουργία δεν σταματάει και από τη στιγμή που είμαστε μπλοκαρισμένοι μέσα στα σπίτια μας, για μας τους μουσικούς τουλάχιστον είναι διέξοδος. Οπότε ήδη έχω ετοιμάσει καινούριο δίσκο, ο οποίος καλώς ηχόντων των πραγμάτων, εντάξει, από τους επόμενους μήνες θα αρχίσει να ηχογραφείται για να βγει και είναι δουλειά με το σχήμα που έχουμε με τη Στέλλα, με τους Tales from the Box, ακορντεόν και τσέλο κατά βάση, πρωταγωνιστές, με καινούριο υλικό, πάλι καινούργια δικά μου κομμάτια και από εκεί και μετά και πολλές άλλες νέες συνεργασίες. Είναι να παίξουμε, οργανώσαμε μάλλον και το καινούργιο κουιντέτο που δουλεύει η Αγγελική Ντουμπανάκη και θα κάνουμε τώρα στα κοντά και το streaming αυτό στο Half Note. Και πώς το λένε, προσωπικά ανυπομονώ να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τον τελευταίο χρόνο για να αρχίσουμε πάλι να παίζουμε. Γιατί καλός ή κακός όλα τα άλλα είναι υποκατάστατα για μας. Η αληθινή ενέργεια είναι όταν βρισκόμαστε πάνω στο πατάρι και έχουμε από κάτω κόσμο να μας κοιτάει, να τον κοιτάμε στα μάτια και να παίζουμε μουσική. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα που βιώνουμε και πραγματικά ανυπομονώ για να αρχίσω πάλι να παίζω με κόσμο. Και όλοι μας, και όλοι μας αυτό περιμένουμε, Θάνο μου. Έτσι. Και να, πώς το λένε, θα χαρώ πολύ την επόμενη φορά να μπορέσουμε να τα πούμε και να είμαστε και από κοντά. Δηλαδή, δεσμεύεσαι, όχι θα χαρείς, απλώς είναι δική μας η χαρά και δεσμεύεσαι, θα τα πούμε από κοντά με την καινούργια σου δουλειά. Δεν θα μας αφήσεις απ' έξω, εννοείται. Και με άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, με συνεργασίες δικές μας πλέον που έρχονται, είναι μπροστά. Με το καλό. Έτσι, με το, με το καλό. Λοιπόν, Θάνο μου, ένα τελευταίο κομμάτι και να σε καληνυχτήσω. Ναι. Αντί να κλείσουμε λοιπόν με κομμάτι από το Spicy Margarita που έτσι παίξαμε μέχρι τώρα τα προηγούμενα, θα παίξουμε το Balkanian in New York, το οποίο είναι από τον προηγούμενο δίσκο, από το A Suitcase Full of Dreams, με μια βαλίτσα όνειρα που βγήκε το 2016, που ήταν η πρώτη μου δισκογραφική έτσι δουλειά και πραγματικά μου άνοιξε πάρα πολλούς ωραίους ορίζοντες. Παίξαμε με αφορμή το δίσκο αυτό σε πάρα πολλά φεστιβάλ στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Φεστιβάλ World Music και Jazz και πραγματικά ήταν η αρχή για όλα έτσι, τα ωραία που ακολουθήσανε και να είμαστε καλά, να συνεχίζουν να μας έρχονται. Χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ. Όπως είπαμε και πριν, καλή αντάμωση, σύντομα εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή αντάμωση και καλά σε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε. Με το καλό, με το καλό. Ευχαριστούμε έτσι. Πολύ, Θάνο μου.